Ναρκωτικά. Μία λέξη που εισέβαλε τόσο απρόκλητα στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε τόσα πολλά και θα ακούσουμε, είμαστε σίγουροι, και άλλα τόσα. Για ένα και μόνο πράγμα είμαστε σίγουροι. Ότι η κοινωνία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα και πρέπει να βρει επιγόντως τους τρόπους να αντισταθεί. Αν η κοινωνία γυρίσει την πλάτη στο πρόβλημα, θα σκάψει απλά περισσότερους τάφους. Πρόσφατα πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και επισκεφθήκαμε τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη, 20 περίπου χιλιόμετρα από την ύφη του Θερμαϊκού, στην Σύνδο. Θέλαμε να δείξουμε τον άλλο δρόμο, το δύσκολο μεν, αλλά το μόνο που οδηγά και πάλι πίσω στην ζωή. Αυτό τον δρόμο που οδηγά τους χρήστες ναρκωτικών στο να γνωρίσουν και πάλι τον εαυτό τους, να τον αγαπήσουν και να του δώσουν πίσω το πολυτιμότερο αγαθό, την ζωή και την αξιοπρέπεια που έχασαν. Η Ιθάκη είναι μία διέξοδος. Οι χρήστες στην Ελλάδα έχουν επιλογή. Στην Κύπρο όμως, πολλά λέμε όλοι και λίγα κάνουμε. Τα παιδιά στην Ιθάκη δεν ανοίγουν εύκολα την πόρτα στις κάμερες. Το έκαναν μία και μοναδική φορά. Το έκαναν για το ΡΙΚ. Το έκαναν για την Κύπρο, όπως μας είπαν. Έτσι, για να δείξουν στα παιδιά μας στην Κύπρο ότι έχουν ελπίδα, αν το θελήσουν, να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά και το θάνατο. Θέλησαν απλά να χαρίσουν, μέσα από τη δική τους εμπειρία, ελπίδα. Ονομάζομαι Νίκος. Έχω την κόρη μου εδώ, με την, από τις 22 Ιουνίου πέρυσι, δηλαδή 8,5 περίπου μήνες. Έχει και τον εγγονό μου μαζί, το γιο της, στο θεραπευτικό πρόγραμμα Ιθάκη. Το παιδί μας δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, γιατί βρισκόταν σε έναν χώρο που δεν θα μπορούσα με καμιά κυβέρνηση να φανταστώ ότι θα μπορούσε να μπλεχθεί μέσα στα ναρκωτικά. Ότι η κόρη μου είναι εδώ και δεν ντρέπομαι που λέω ότι η κόρη μου είναι στην Ιθάκη. Δεν ντρέπομαι, όχι. Βρέθηκα πολύ εκτεθειμένος σε ένα διάστημα και με την οικογένειά μου έτσι σε δύσκολες καταστάσεις, το οποίο στα 24 μου έπεσα στη χρήση. Από εκεί και πέρα προσπαθούσα μόνος μου διαρκώς και να σταματάω τη χρήση, αλλά έβλεπα ότι δεν με βοηθάει, ήταν μέχρι ένα σημείο, το οποίο μετά πάλι με οδηγούσε στη χρήση. Πώς όμως ξεκίνησαν όλα και ποιοι πρωτοστάτησαν για να γίνει η Ιθάκη, ένα σταθμός για την σωτηρία στην προσπάθεια των χριστών να κερδίσουν τη μάχη της ζωής, για να υπάρχει αυτή η μονάδα που δίνει ελπίδα. Η Ιθάκη είναι το πρώτο θεραπευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Όχι μόνο η πρώτη θεραπευτική κοινότητα, αλλά η πρώτη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος εξάρτησης από ναρκωτικά. Δηλαδή, πιο μπροστά, ο χρήστης είχε δύο επιλογές εντός εισαγωγικών. Η μία ήταν η φυλακή και η άλλη ήταν το ψυχιατρίο. Ο εγκλεισμός, ο αναγκαστικός στο ψυχιατρίο. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο για τον χρήστη. Μέχρι τον Νοέμβρη του 1983, που ξεκίνησε η Ιθάκη εδώ, μετά από μία πρόταση που είχε γίνει στο Υπουργείο Υγείας τότε. Έγινε δεχτή αυτή η πρόταση για ένα πιλωτικό πρόγραμμα και ξεκίνησε εδώ που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ στη Σύνδο, σε μια παλιά παιδόπολη, εδώ υπήρχαν 35 παιδάκια, ορφανά, του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Ήρθαν οι πρώτοι 7 θεραπευτές με τους πρώτους 7 χρήστες. Ο λόγος που επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη και η Σύνδο δεν είναι λόγος αποκέντρωσης, να κάνουμε κάτι εκτός Αθηνών, όπως θα θέλαμε να νομίζουμε εμείς οι Θεσσαλονικείς, αλλά γιατί τότε η πιάτσα ήταν κυρίως στα Εξάρχεια. Και το σκεπτικό ήταν να είναι μακριά αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε όποιος θα ήθελε να φύγει να το σκεφτόταν πολύ. Γιατί η Ιθάκη βασίζεται στην εθελοντική προσέλευση. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και γίνεται δεκτός, έτσι. Δεν έχουμε αποκλείσει ποτέ κανέναν, αλλά με την ίδια ευκολία μπορεί επίσης να σηκωθεί και να φύγει. Έτσι λοιπόν, το 83 ξεκίνησε εδώ το πρώτο θεραπευτικό πρόγραμμα και γι' αυτό είναι και πιο γνωστό από όλα τα άλλα η Ιθάκη. Η Ιθάκη λοιπόν ήταν η ταπεινή αρχή. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Ποια όμως η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της και σε τι διαφοροποιείται από άλλα θεραπευτικά προγράμματα? Πιστεύουμε εμείς ότι η εξάρτηση δεν είναι το πρόβλημα. Ότι η εξάρτηση είναι ένα σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Είναι άλλα τα αίτια, τα γενεσιουργά, που οδηγούν κάποιον, πιθανώς νέο άνθρωπο ή έφηβο, να κάνει χρήση ουσιών έτσι ώστε να μην νιώθει τον πόνο, τον ψυχικό που του δημιουργούν διάφορα διέξοδα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι
δεν μπορούμε εμείς να πάμε να θεραπεύσουμε την εξάρτηση από ουσίες, γιατί είναι σαν να, απλά να ρίχνουμε τον πυρετό. Αλλά πρέπει να βρούμε την ίωση που έχει προκαλέσει αυτόν τον πυρετό και αυτή την ίωση να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγωγικό. Είναι πολλοί λόγοι που κάποιος ξεκινάει τις ουσίες. Κυρίως όμως, εμείς εστιάζουμε στον κοινωνικό χώρο, στην κοινωνική διάσταση και στην ψυχική διάσταση. Δηλαδή, είναι στο πώς είναι η κοινωνία μας δομημένη και στο πώς ο κάθε άνθρωπος είναι με τον ψυχισμό του. Και επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία, αντιλαμβάνουμε, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το κάθε ένα ξεχωριστά από μόνο του. Ναι, βέβαια μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Γιατί σαφώς δεν είμαστε ανεξάρτητοι μεμονωμένοι, αλλά μας ορίζουν και οι σχέσεις μας. Πριν την Ιθάκη, κύριε Νίκο, υπήρξαν άλλες προσπάθειες για απεξάρτηση του παιδιού σας? Ναι, υπήρξαν. Ήταν οι προσπάθειες κυρίως εντοπίζοντο στη σωματική απεξάρτηση. Εδώ στο πρόγραμμα Ιθάκη γίνεται, να πούμε, η απεξάρτηση στο πνευματικό, στον εγκεφαλικό τομέα του παιδιού. Δεν είναι φαρμακευτικό το πρόγραμμα, είναι απλά η πνευματική, η ανάπτυξη ηθικών αξιών. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ιατρικό πρόβλημα. Σαφώς υπάρχει και ιατρική διάσταση, γιατί κάποιος ταλαιπωρεί το σώμα του, το σώμα του παθαίνει διάφορες βλάβες. Υπάρχει και η σωματική εξάρτηση, αλλά αυτή δεν είναι η κύρια. Ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι το συνδέτερο μοτοστερητικό από την ηρωίνη δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Είναι 3 μέρες, 4, 5, 6 το πολύ, μια βαριά γρήπη. Και περνάει. Μάλιστα. Και μετά ο οργανισμός δεν έχει ανάγκη την ουσία. Αλλά είναι αλλού, ας το πω έτσι, απλά το κόλλημα. Άλλοι λόγοι που κάποιον τον κάνουν να ξαναγυρνάει. Έτσι λοιπόν, εμείς προσφέρουμε μια πρόταση η οποία δεν δίνει άλλη ουσία. Δεν δίνει ουσία. Αυτό σημαίνει στεγνό. Είχα ακούσει για την Ιθάκη, έμενα τότε στη Δράμα, το οποίο σκέφτηκα ότι η μόνη ελπίδα που κάτι μπορώ να κάνω είναι μια θεραπευτική κοινότητα. Βέβαια δεν γνώριζα πολλά πράγματα για την κοινότητα, αλλά η απόφασή μου ήταν στο να έρθω στην κοινότητα και να προσπαθήσω και για τη ζωή μου και για να μείνω καθαρός. Μετά από εκεί, η πορεία μου με το που έφτασα στην κοινότητα, τα πράγματα μου φαινόντουσαν πολύ βουνό. Ήταν κάτι που εντελώς από αυτό που γίνεται έξω, με όρια, με αξίες, με αρχές. Κάτι που σαν άνθρωπος τα είχα, αλλά τα είχα χάσει μέσω της χρήσης. Από σεβασμό, από αγάπη, από εμπιστοσύνη, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Ο πρώτος ο καιρός βέβαια στην κοινότητα είναι ότι βλέπεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα συγκρίνεις με το έξω και εκεί κάπου έρχεσαι σε ένα αδιέξοδο και αποφασίζεις. Ή κάνεις κάτι για τον εαυτό σου και μένεις στην κοινότητα ή πας πάλι στη χρήση. Η δικιά μου απόφαση ήταν να κάτσω εδώ, να προσπαθήσω. Είδα ότι υπάρχει εδώ κάτι αληθινό, ότι κάτι γίνεται. Βέβαια θέλει και τη θέληση του εαυτού σου και να προσπαθήσεις και μόνος σου. Αυτό που μπορεί να σου δώσει η κοινότητα είναι η βοήθεια που θα τη ζητήσεις και θα σου μάθει βέβαια κάποια πράγματα τα οποία εσύ σαν άνθρωπος θα έχεις ξεχάσει. Όταν κάποιος χρήστης θέλει να έρθει σε επαφή με την Ιθάκη, τι θα πρέπει να κάνει για να μπει στο πρόγραμμα? Πολύ απλά θα πρέπει πρώτα να κλείσει ένα ραντεβού, να πάρει ένα τηλέφωνο, ο ίδιος να το κάνει αυτό, να πάρει ένα τηλέφωνο στο κέντρο ενημέρωσης που έχουμε, που είναι ο Προθάλαμος. Εκεί του κλείνουν ένα ραντεβού. Και μετά σε καθημερινή βάση πρέπει να παρακολουθεί κάποιες διαδικασίες ομαδικές. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 4 στο κέντρο ενημέρωσης, χωρίς να είναι πιωμένος, μαστουρωμένος, χωρίς να έχει κάνει χρήση δηλαδή. Εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση ουσιών ούτε αλκοόλ φυσικά εκείνη την ώρα. Και για 1,5-2 μήνες προετοιμάζεται για να έρθει εδώ. Τώρα η προετοιμασία αυτή είναι να είναι συνεπής. Αν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, θα έρθεις εδώ. Όλοι έρχονται. Έτσι. Είναι μια ένδειξη του ότι θέλεις δηλαδή να κάνεις κάτι. Γιατί μέσα στην εξάρτηση η θέληση είναι αποδυναμωμένη. Έτσι. Επίσης, ενθαρρύνεις εκεί να μειώνεις τη δόση σου. Γιατί σαφώς και κάποιος κάνει χρήση όσο πηγαίνει στον προθάλαμο αυτό στο κέντρο ενημέρωσης. Μετά τις 4 είναι στην πιάτσα πάλι. Πρακτικά έτσι.
αλλά ενθαρρύνεται να χαμηλώσει, να μειώνει τη δόση του, έτσι ώστε τα στερητικά, το σύνδρομο στέρησης να είναι λιγότερο επώδυνο, να περάσει σχετικά εύκολα έξω. Και κάποια στιγμή, όταν κρυθεί ότι είναι έτοιμος, του έχει γίνει αυτό το orientation, του έχει γίνει δηλαδή όλη αυτή η ενημέρωση για το πώς λειτουργεί η Ιθάκη, έρχεται στην Ιθάκη ένα πρωινό, του το ανακοινώνουμε την προηγούμενη ημέρα και έρχεται εδώ. Ο λαβύρινθος των ναρκωτικών και οι ουσίες δεν εξουσιάζουν όμως μόνο τις ζωές των χρηστών. Αυτών που δέχονται πρώτοι τις θλιβερές επιπτώσεις της χρήσης. Υπάρχουν και αυτοί που θυματοποιούνται και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Τις περισσότερες μάλιστα φορές τελευταίοι μαθαίνουν το τι γίνεται και εκεί αρχίζει ο δικός τους Γολγοθάς. Κύριε Αγούλα, πώς μάθατε για το δικό σας παιδί ότι έχει πέσει στα ναρκωτικά? Πώς το έμαθα? Το αντιλήφθηκα γιατί ενώ έκανε μπάνιο κάθε μέρα και ήταν εντελώς ατιμέλητη, βρώμικη, δεν έτρωγε, πάρα πολλά νεύρα, έβριζε με το παραμικρό, κάτι μπήκε στα αυτιά μας, της μιλήσαμε, αυτή ανένδοτη ότι είναι τις φαντασιώσεις μας, τίποτα. Όπου ένα βράδυ λέει μπαμπά, ελάτε τα χέρια μου πονάνε. Σηκώνουμε τα μανίκια, ήταν χειμώνας και τι να δούμε, οι φλέβες ήταν μελανιασμένες. Τι κάνεις παιδί μου? Μπαμπά λέει δεν αντέχω άλλο, λέει έπεσα σε ένα σφάνο, πρέπει λέει, να σωθώ. Μας ήρθε πανικός. Στην αρχή έκλαψα, χτυπήθηκα, έκλαψα παντζούρια, ήρθα να βλέπω τη γειτονιά. Εγώ νόμιζα ότι με το να το κρύψω θα σώσω το πρόβλημα. Αλλά η κόρη μου με άνοιξε τα μάτια. Λέει, μαμά, πρέπει να πάω σε πρόγραμμα. Το παιδί μου με καθοδήγησε. Δεν μπορούσα όμως να πάω στο πρόγραμμα, γιατί είχαμε και το μωρό της. Ήταν μηνών. Και προσπάθησε μόνη της. Αυτή είναι η αλήθεια, προσπάθησε μόνη της. Βρήκε τα προγράμματα και κατόρθωσε και μπράβο της μέσα σε 1,5 μήνα μπήκε στην Ιθάκη. Στο πρόγραμμα μητέρων. Έξω ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για μένα και για το μωρό. Δεν ήμουν καθόλου κοντά του. Η ζωή της χρήσης, όπως ξέρετε, όλοι είναι δύσκολη. Όταν έμαθα ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα μητέρων, ένιωσα για μένα ότι υπάρχει μια ελπίδα, για μένα και για το γιο μου, να κάνω κάτι, να έρθω εδώ να ζήσω με το παιδί μου. Χάρηκα πολύ όταν ήρθα εδώ και είδα ανθρώπους που σέβονται αυτό που κάνω. Θέλουν να με βοηθήσουν. Γενικότερα η ζωή μου εδώ πέρα είναι αφιερωμένη περισσότερο στη σχέση ανάμεσα σε μένα και στο παιδί. Είναι εύκολο που είναι το παιδί μαζί σου στην κοινότητα? Ευκολύνει τα πράγματα για σένα? Είναι μια δυσκολία επιπλέον, αλλά για μένα είναι και ένας λόγος παραπάνω για να προσπαθήσω. Στην αρχή είχαμε αποκλείσει την οικογένεια. Εστιάζαμε στο άτομο, στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται έτσι. Βγαίναν τα παιδιά έξω, αυτά είχαν αλλάξει, βλέπαν αλλιώς τη ζωή, αλλά η οικογένειά τους που ήταν το άμεσο περιβάλλον ήταν στα ίδια και χειρότερα. Και πολύ γρήγορα υποτροπιάζαν, ξαναπέφτανε στις ουσίες και αυτό και από την αρχή. Κινητοποιήθηκα και δραστηριοποιήθηκα στο θέμα των ομάδων που λέμε, στο κέντρο οικογενειακής υποστήριξης. Και μέσω αυτών ήθελα να βοηθηθώ. Γιατί η δουλειά αυτών των κέντρων αυτό είναι να βοηθήσουν τους γονείς για να είναι σε θέση οι ίδιοι γονείς να βοηθήσουν και το παιδί. Πρώτα γνωρίζουμε καλά τα ναρκωτικά. Τι είναι τα ναρκωτικά, ποιες είναι οι επιδράσεις επάνω στο παιδί, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, πρώτα πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του παιδιού. Μαθαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όταν ερχόμαστε σε αραιές επισκέψεις στο παιδί στην Ιθάκη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιδί όταν θα βγει στο στάδιο της επανένταξης από την Ιθάκη, να αλλάξουμε συμπεριφορά εμείς οι ίδιοι, γιατί παίζουμε πολύ ενεργό ρόλο μετέπειτα στην πλήρη απεξάρτηση του παιδιού.
Η άγνοια στην αντιμετώπιση του θέματος έχει ακριβώς τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Στην προσπάθειά της η κοινωνία να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν ξέρει να διαχειρίζεται, ρίχνει τους χρήστες ακόμη βαθύτερα στο λαβύρινθο των ουσιών και της χρήσης. Η φυλακή όχι μόνο δεν αποτελεί τη λύση, αλλά ίσως και την απαρχή νέων καταστάσεων, πιο οδυνηρών. Δεν βοηθάει καθόλου. Δεν βοηθάει γιατί πέρα ότι κλείνεσαι μέσα σε ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο λειτουργεί και κάπως μερικές φορές από άνθρωπα. Για μένα ήταν ότι καν το μυαλό μου δεν είχε φύγει από τη χρήση. Ενώ τώρα είναι κάτι άλλο και το βλέπω κιόλας και το νιώθω. Κάτι που δεν μπορούσα να νιώσω όταν ήμουν στη χρήση. Και βέβαια για μένα η φυλακή, το να δικάζεις κάποιον για να το στέλνεις στη φυλακή είναι σαν να του λες πάνε στη φυλακή και πάνε ξαναπιές. Καλύτερα για μένα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βέβαια θα λειτουργήσει με βοήθειες πολλές και θα δώσει στο χρήστη μια τελείως διαφορετική εμπειρία, δηλαδή κάτι που δεν το βλέπει έξω. Θα μάθει καταρχήν τον εαυτό του. Οι άνθρωποι ερχόμενοι στην κοινότητα είναι άνθρωποι που έχουν χάσει πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή τους. Και λέγοντας χάσει, εννοώ έχουν χάσει πάρα πολύ σημαντικά χρόνια, πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες που αυτά τα χρόνια φέρνουν μαζί τους και μαζί με όλα αυτά μια θεότητα που πήγε χαμένη. Είναι άνθρωποι που πια έχουν φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν έχουν τίποτε άλλο να χάσουν. Δηλαδή έχουν καταστρέψει μέρος της οικογενειακής σου κατάστασης, έχουν καταστρέψει το σώμα τους, έχουν καταστρέψει το συναισθηματικό τους κόσμο, έχουν καταστρέψει την δική τους ηλικία. Οπότε έρχονται και αφήνονται στα χέρια της κοινότητας, στην κυριολεξία. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται με έτοιμα για θεραπεία, ζητώντας βοήθεια, είναι άνθρωποι που είναι δοσμένοι πια, που είναι έτοιμοι να δοθούν. Ανεφόρων. Βέβαια, ερχόμενοι εδώ, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, μπαίνουν σε ένα περιβάλλον που είναι τελείως ξένο και όλο αυτό είναι μια κατάσταση που από μόνη της είναι αρκετά άγρια, αρκετά δύσκολη. Οπότε, η αλλαγή, παρόλο που θέλουν να αλλάξουν, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούν όλο αυτό το πράγμα, τη διαδικασία της αλλαγής. Αυτό που ουσιαστικά κάνει η κοινότητα στους ανθρώπους είναι να τους πετάξει στην κυριολεξία στη θάλασσα. Μετά το πρώτο σοκ έρχεται η αντίληψη ότι κολυμπάω. Άρα δεν πνίγομαι. Εφόσον μπορώ και κολυμπάω, σημαίνει ότι το έχω μέσα μου. Δεν πνίγομαι. Γίνεται από μόνο του. Εφόσον δεν πνίγομαι, τότε μπορώ να νιώσω να χαλαρώσω. Και αν μπορέσω και χαλαρώσω, τότε σίγουρα θα αρχίσω να κάνω και μακροβούτια, θα αρχίσω να νιώθω τη διαφορά που έχει αυτή η καινούργια προσπάθεια. Στην κοινότητα, όσο περπατάς μέσα, μαθαίνεις μέσα από θεραπευτικές διαδικασίες να δουλεύεις προβλήματα με τον εαυτό σου. Τα οποία σε βοηθάνε και να δυναμώσεις και να διαχειρίζεις καταστάσεις και να αντιμετωπίζεις τα οποία προβλήματα δεν θα τα λύσεις. Θα μάθεις όμως να τα δουλεύεις και να τα ξεπερνάς. Για μένα αυτό που με βοήθησε ήταν το θέλω μου. Πίστευα πολύ σε μένα ότι θα τα καταφέρω. Δεν το έκανα για κανέναν άλλον, ούτε για τους γονείς μου. Το έκανα καθαρά για τον εαυτό μου. Κάθε κοινωνία, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει ο ίδιος ένα πρόβλημα, περνάει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της άρνησης. Το δεύτερο, που λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, ναι. Αυτό γινόταν και στην Ελλάδα. Εγώ ζούσα στο εξωτερικό, ερχόμουν από το εξωτερικό εδώ και έβλεπα, επειδή ήταν αυτή η δουλειά μου, έβλεπα το πρόβλημα. Αλλά όλοι μου λέγανε, όχι, είναι αυτά για την Αμερική από εκεί που είσαι, εδώ είμαστε μια χαρά, πατρίσεις και η οικογένεια. Δεν ήταν έτσι. Άρα λοιπόν, αρνούμαστε πρώτα να το δούμε. Μετά, και νομίζω ότι προς τα εκεί μάλλον είναι η Κύπρος, έρχεται το δεύτερο στάδιο που συνήθως είναι το στάδιο του πανικού. Ξαφνικά είναι το θέμα τα ναρκωτικά, ξαφνικά ανακαλύπτουν τα ναρκωτικά. Παίζει πάρα πολύ και στο πολιτικό μάρκετινγκ όλη αυτή η ιστορία. Ασφαλώς είναι κάτι το εξωτικό. Για παράδειγμα, κανείς δεν ασχολείται με τον αλκοολισμό που είναι σημαντικό πρόβλημα. Όλοι ασχολούμαστε με τα ναρκωτικά γιατί έχουν κάτι το διαφορετικό. Έτσι, παράδειγμα, παρένθεση κάνω αυτό. Στόχος είναι να φύγουμε από το στάδιο του πανικού και να πάμε στο στάδιο της ψύχρεμης αντιμετώπισης. Και εκεί πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Πρώτον,
ότι σαφώς και έχει κοινωνική διάσταση, όπως είπαμε και πιο μπροστά αυτή η ιστορία. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε στους εαυτούς μας. Όλοι μας φταίμε γιατί υπάρχουν ναρκωτικά. Έρχονται οι γονείς και με ρωτάνε και μου λένε γιατί τα παιδιά μας παίρνουν ναρκωτικά. Γονιός είμαι, 4 παιδιά έχω. Τους απαντώ γιατί να μην πάρουν. Πείτε μου εσείς. Δεν ενθαρρύνω τους ανθρώπους να πάρουν ναρκωτικά, αλλά θέλω να πω έτσι όπως ζούμε σαν κοινωνία, όπου το χρήμα είναι υπέρτατη αξία και η κατανάλωση είναι το σπόρ μας, είναι λογικό οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν τον τρόπο που ζούμε, πολύ εύκολα να έρχονται σε αδιέξοδο, που αυτό το αδιέξοδο τους δημιουργεί ψυχικό πόνο και έρχονται οι ουσίες στα ναρκωτικά και λειτουργούν σαν φάρμακο. Σε κάνουν να μην νιώθεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση ακόμα πιο άμεσα, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσει κανείς με την πρόληψη. Μακάρι δηλαδή ποτέ κάποιος να μην φτάσει εκεί. Γιατί οι αριθμοί λένε ότι όταν κάποιος φτάσει στα ναρκωτικά, είναι δύσκολο να βγει. Απ' την άλλη τη μεριά όμως, σαφώς και αυτό δείχνει η Ιθάκη και η οποιαδήποτε Ιθάκη, υπάρχει ελπίδα για αυτόν που έχει μπει μέσα σε αυτήν την ιστορία, μέσα στο Λούκι. Μπορεί οποιοδήποτε να αποτανθεί σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα και να βρει τη ζωή του. Και αυτό είναι εξαιρετικό, άσχετα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν και αριθμητικά αποτελέσματα. Για μένα, σαν φέδωνας, το να είμαι εδώ πέρα και να δουλεύω εδώ πέρα αξίζει έστω και για έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι θέμα καρδιάς, δεν είναι θέμα αριθμών. Και οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικότητας και καταμαρτυρούν την επιτυχία του θεραπευτικού προγράμματος που ακολουθεί η Ιθάκη και κατ' επέκταση το ΚΕΘΕΑ. Στροφή, παρέμβαση, τόλμη είναι μόνο μερικές από τις θεραπευτικές κοινότητες που λειτουργούν στα πρότυπα της Ιθάκης. Ποιο πρόγραμμα ακολουθείτε εδώ? Καταρχήν κάποιος μένει εδώ πέρα, είναι κοινότητα διαμόνης. Αυτό σημαίνει ότι εδώ κοιμούνται τα παιδιά που έρχονται. Μένουν περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Η μέρα χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Είναι η ζώνη δουλειάς, όπου ανήκουν σε ομάδες εργασίας όλοι και κάνουν δουλειά, δουλεύουν, γιατί δεν έχουν βοηθητικό προσωπικό. Μαγειρεύουν, καθαρίζουν, κάνουν τα πάντα. Τη γραμματεία, τις δημόσιες σχέσεις, τους άγρους, τα χωράφια, χίλια δυο. Έτσι. Υπάρχει μετά μια άλλη ζώνη που είναι η θεραπευτική ζώνη, όπου γίνονται θεραπευτικές διαδικασίες ομαδικά, διάφορες, να μην τις αναφέρω τώρα. Και επίσης υπάρχει και εκπαιδευτική ζώνη, διάφορες δραστηριότητες, υποχρεωτική η ζώνη αυτή και αυτή για τα μέλη της Ιθάκης. Μπορούν να επιλέξουν όμως ποια δραστηριότητα θέλουν. Και οι δραστηριότητες ποικίλουν, είναι πολύ διαφορετικές μία από την άλλη. Έχουμε από τζούντο, μέχρι εκμάθηση κομπιούτερς, μέχρι εκμάθηση κρουστών, δημιουργικής γραφής, ζωγραφικής, κεραμικής, χιλιαδιών. Τι είναι λοιπόν η Ιθάκη? Πολλά μπορεί να πει κάποιος. Ας αφήσουμε όμως καλύτερα να μιλήσουν αυτοί που βιώνουν την εμπειρία. Αυτοί που επιστρέφουν και πάλι στη ζωή. Αυτοί που κερδίζουν και πάλι τον εαυτό τους. Είναι σωτηρία για μας η Ιθάκη. Η Ιθάκη για μένα ειδικά είναι σωτηρία. Μπαίνω στην Ιθάκη και νομίζω ότι μπαίνω στο δικό μου το σπίτι. Είναι ένας μονόδρομος. Το λέει η ίδια η λέξη, Ιθάκη. Είναι όπως ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη μέσα από πολλές διαδικασίες. Έτσι και η Ιθάκη είναι η σανίδα σωτηρίας, ο ύφαλος της ζωής. Υπάρχει χώρος για απογοήτευση? Έρχονται στιγμές που απογοητευόμαστε οπωσδήποτε. Αλλά πάντα ελπίζουμε. Πάντα ελπίζουμε προς το καλύτερο. Και πάντα σκεφτόμαστε αυτό, δηλαδή για μένα έχει γίνει σλόγγαν ότι σήμερα είμαι απογοητευμένη, αύριο ή και μετά από μία ώρα μπορεί να είναι μια άλλη στιγμή, μια καλύτερη στιγμή. Ελπίζω, γιατί μου λέει ότι μαμά, ο χρόνος δεν τελειώνει για μένα τον Ιούνιο, αλλά εγώ θα φύγω λέει το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Το μήνυμα το δικό σου, Μαρία, προς τις μητέρες που έχουν πρόβλημα και δεν τολμούν να αποταθούν σε μια κοινότητα ή κάπου για βοήθεια, ποιο είναι? Φυσικά είναι όταν έρθουν εδώ πέρα, στην Ιθάκη. Το πρόγραμμα βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά μητέρα που να μην αγαπάει το παιδί της. Καταλαβαίνω βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν. Εδώ πέρα θα βρει κάτι, θα βρει μια ελπίδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βρήκες και εσύ όταν την ελπίδα για τη ζωή σου? Μια ελπίδα για τη ζωή μου. Είδα ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα.
Και αυτό το πιστεύω για όποια μητέρα έχει έρθει εδώ. Είναι βέβαια δύσκολη η απόφαση, αλλά μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή της. Αυτό τώρα που έχω καταλάβει στους 12 μήνες που είμαι εδώ είναι ότι αυτό το σπίτι εγώ το αγαπάω, το εκτιμώ, το σέβομαι και πάνω απ' όλα το λατρεύω. Γιατί είναι ένα σπίτι που εμένα προσωπικά με βοήθησε στο να αλλάξω κάποια πράγματα που είχα έξω, στην πιάτσα που ήμουνα. Και για μένα αυτό το σπίτι εγώ δεν το ξεχνάω. Δηλαδή και πέρα όταν θα τελειώσω την κοινότητα, για μένα η Ιθάκη θα υπάρχει πάντα. Αν σου έλεγα να μου πεις μια λέξη τι είναι για σένα η Ιθάκη, τι θα μου λέγεις? Τι είναι για μένα η Ιθάκη? Είναι πολλές λέξεις, δεν είναι μόνο μια λέξη. Πιο σημαντική λέξη είναι αγάπη. Κλείνοντας το μήνυμα το δικό σας προς την Κύπρο, ποιο είναι? Καταρχήν, η ευχή μου θα ήταν αυτή η ιστορία των ναρκωτικών να κρατηθεί μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι κάτι που αφορά όλους μας, αφορά εμάς, αφορά τα παιδιά μας, το μέλλον μας και δεν μας παίρνει να παίζουμε για ψήφους ή για οφίτσια, για καρέκλες πάνω στο θέμα των ναρκωτικών. Δηλαδή, η δικιά μου ευχή θα ήταν αυτό να μείνει εκτός, να υπάρξουν άνθρωποι που με ψυχραιμία θα το δουν όχι δαιμονολογώντας, να αρχίσουν να καίνε μάγισσες παντού, αλλά ψύχρεμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Τα ναρκωτικά υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην κοινωνία. Θα πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα και ορθολογικά, σωστά, με σεμνότητα. Και αυτό θέλει μια υπέρβαση ίσως για πολλούς από εμάς. Θέλει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Αυτό που εγώ θα ευχόμουν πολύ πιο συγκεκριμένα και άμεσα είναι πολύ σύντομα να δω θεραπευτικά προγράμματα τα οποία θα προχωράνε μπροστά με επιτυχία. Ξέρω ότι έχουν αρχίσει κάποια, αλλά θα ήθελα να δω κάτι πιο συγκεκριμένο που να προχωρά με επιτυχία. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα δώσει ελπίδα, θα δημιουργήσει μια δυναμική και σε άλλους ανθρώπους, είτε είναι συγγενείς αυτοί, είτε είναι χρήστες οι ίδιοι που είναι στο νησί. Και το μήνυμα το δικό σας στους χρήστες, οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ακόμα αποταθεί πουθενά για βοήθεια? Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, ότι από τους πρώτους 7 χρήστες εδώ που είπαμε που ήρθαν και είχαν έρθει το 83, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διευθυντικές θέσεις στο δικό μου το φορέα. Έχουν θέσεις σαν τη δικιά μου. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Ο χρήστης όταν είναι μέσα στη μιζέρια του, νομίζω ότι είναι δυνατόν να βγει. Κάθε μέρα λέει θα το κόψω, μπορεί να το λέει και στους άλλους, παραμυθιάζει τον εαυτό του και τους άλλους, αλλά αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν γίνεται. Δούλος είναι σκλάβος σε μια ουσία και αυτό τον καθυλώνει. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, γίνεται. Το έχω δει. Με 18-19 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλές φορές. Και αυτή τη στιγμή είναι τιμή μου να έχω φίλους μου, ανθρώπους τους οποίους είχα γνωρίσει πριν από χρόνια και πήγαν στο μαύρο του χάλι. Γίνεται λοιπόν. Και συνήθως σημασία έχει το πρώτο βήμα. Να κάνει κάποιος την πρώτη κίνηση. Μετά κάποια πράγματα μπαίνουν μόνο τους στη σειρά. Βρίσκομαι εδώ στην Ιθάκη για να δουλέψω μαζί με άλλους στα προβλήματα και τα διέξοδα που με οδήγησαν σε χρήση φαρμάκων και ηρωίνης. Βρίσκομαι εδώ στην Ιθάκη γιατί ο δρόμος που είχα πάρει δεν με οδηγούσε πουθενά. Βρίσκομαι τέλος εδώ γιατί επέλεξα αντί την πορεία προς το θάνατο, την επιστροφή στη ζωή. Θα μάθω να αγαπάω και να αγαπιέμαι. Θα μάθω να δείχνω τον πόνο μου στους άλλους και να καταλαβαίνω τον πόνο των άλλων. Θα μάθω να βοηθάω τους άλλους όταν με χρειάζονται και να δέχομαι τη βοήθεια των άλλων όταν μου τη δίνουν. Θα μάθω να σέβομαι τους άλλους και να απαιτώ το σεβασμό των άλλων. Θα μάθω να εμπιστεύομαι τους άλλους και να εμπιστεύομαι εγώ ίδιος τον εαυτό μου. Θα μάθω να λέω πώς αισθάνομαι, χωρίς φόβο ή ντροπή. Θα μάθω να δίνω και να παίρνω, θα μάθω να ζω. Εδώ βρήκα την άκρη του δρόμου που θα με οδηγήσει πάλι πίσω στους ανθρώπους, που θα με κάνει πάλι να αισθάνομαι αγάπη, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ξέρω ότι ο δρόμος της επιστροφής είναι μακρύς και δύσκολος. Αξίζει όμως να τον κάνω γιατί με φέρνει πίσω στον αληθινό μου εαυτό, σε πράγματα που είχα χάσει όπως η ειλικρίνεια, η τιμιότητα, η ευθύτητα, ο αυτοσεβασμός, η εμπιστοσύνη τελικά στην ίδια τη ζωή. Εδώ βοηθώντας τους άλλους και βοηθούμενος από τους άλλους, θα προσπαθήσω να μεγαλώσω σωστά από την αρχή,
να γίνω άνθρωπος με την πραγματική έννοια. Θα το προσπαθήσω και θα το καταφέρω μαζί με τους άλλους, γιατί η μοναξιά ταιριάζει στα νεκροταφεία και όχι στη ζωή. Thank you.